Και τέλος πάμε στα κομμάτια τα επιπλέον, δηλαδή έξτρα λειτουργίες που μπορεί να έχει παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο πακέτο κατασκευής λέμε πάλι. Μπορεί να έχουμε να συνδέσουμε ένα ERP. Εκεί το κόστος αυξάνεται. Είναι φυσιολογικό, συνδέουμε ολόκληρη, κάνουμε ολόκληρη γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας σου και το ERP, το ERP που θα έχεις επιλέξει ή θα έχουμε επιλέξει, για να μπορούμε να έχουμε live ενημέρωση των προϊόντων και όλων ακόμη πραγμάτων που θέλουμε να παρακολουθούμε. Πολύ σημαντικό. Έξτρα λύσεις. Μπορεί να έχουμε επιπλέον πράγματα μέσα, να έχουμε ενσωματώσει paths και στρατηγικές με newsletters. Ο σχεδιασμός να έχει άλλα διάφορα πράγματα, μπορεί να έχει live chat, να έχει έξτρα add-ons, τα οποία εντάξει, στις περισσότερες περιπτώσεις μπαίνουν σε κάποια πακέτα και αυτά. Συνολικά όμως θα πρέπει να ξέρεις ότι και το τεχνικό κομμάτι στο support θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο. Άρα, ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο και συνοψίζοντας, τα πακέτα κατασκευής σελίδων και το πακέτο που θα επιλέξεις εξαρτάται τις ανάγκες σου, εξαρτάται αν θες μια πλήσιο σελίδα για να τρέξεις διαφημίσεις, αν την κειμενογραφία θα τα ετοιμάσει εσύ τα κείμενα ή θα τα ετοιμάσει η εταιρεία για σένα, σημαντικό, πόσες σελίδες ανοίγονται μέσα στο site, πολύ σημαντικό, αν μιλάμε για σελίδα υπηρεσιών, πόσες σελίδες θα ανοίξουμε, πόσες γλώσσες θα είναι το site σου, πολύ σημαντικό γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε γλώσσες, πέρα ότι φτιάχνεις μια δεύτερη έκδοση στην ιστοσελίδα, πάμε και φτιάχνουμε και κείμενα σε εκείνη τη γλώσσα. Άρα μιλάμε για έξτρα δουλειά, έξτρα κόστος. Αν θα επιλέξεις CMS ή custom site, τεράστια διαφορά εδώ. Αν πας σε custom, τα κόστη εκτοξεύονται. Αν πας σε WordPress, υπάρχει πιο συνετό κόστος, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να μιλήσεις με την εταιρεία για να δεις αν σε εξυπηρετεί και πώς θα υλοποιηθεί πάνω στα δικά σου μέτρα. Γενικά λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, όπως και αν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, εξαρτώνται πάρα πολλοί παράμετροι στο τις ανάγκες, στο σχεδιασμό και ό,τι άλλο θέλουμε να προσθέσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, μια ιστοσελίδα η οποία όταν βγει online διαφημιστικά να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να φέρνουμε την παραγγελία και το τηλέφωνο στην εταιρεία. Άρα μην αμελείς την ιστοσελίδα, μην τη θεωρείς αβαβά, έλα να φτιάξουμε ένα site οικονομικό να βγει online, διότι αυτό το οικονομικό site που θα βγει online και δεν θα δοθεί απαραίτητη έμφαση σε όλα αυτά που σου έχω αναφέρει, δεν θα σου φέρει ποτέ πελάτες, οπότε τα λεφτά όχι μόνο θα είναι τζάμπα που έχεις δώσει, ας είναι και λίγα, αλλά δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα στο επίπεδο που θα ήθελες. Να είστε όλοι καλά, είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer Agency, μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο, για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια χρειάζεστε για το δικό σας project, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε και να δούμε αναλυτικά, εξατομικευμένα το δικό σας έργο. Να είστε όλοι καλά.